λίγη ώρα μετά το ντεμπούτο σου στην εθνική ομάδα, στην Πορτογαλία. Θα ήθελα να μας πεις από το 1 μέχρι το 10 η προσμονή σου για να κάνεις αυτό το ντεμπούτο, σε ποιο σημείο βρισκόταν? Στο 10. Στο 10. Το ήθελα πολύ. Από το 1 μέχρι το 10 πάλι, σε ποιο σημείο βρίσκεται ο ενθουσιασμός σου μετά την πρώτη σου συμμετοχή? Στο 10 πάλι. Μ' άρεσε αρκετά. Ήταν ωραία. Είχες πει πριν από 2-3 μέρες ότι το ονειρευόσουν αυτό το ντεμπούτο, όπως κάθε ποδοσφαιριστής. Σήμερα, τι ομοιότητες είχε αυτό το όνειρο με την πραγματικότητα? Πάντα η πραγματικότητα με τα όνειρα διαφέρουν λίγο. Ήθελα να σκοράρω κιόλας στο ντεμπούτο μου. Δεν τα κατάφερα σήμερα. Ίσως κάποιο άλλο έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταντελιάς μας είπε ότι ήταν στο φουλ και η προσμονή του να παίξει και ο ενθουσιασμός του που έπαιξε. Εσύ, σε αυτή την αγκαλιά που του έδωσες, τα ένιωσες αυτά? Τα ένιωσα, εγώ πιστεύω μπορεί να χάρηκα και λίγο παραπάνω από αυτό που έπαιξε, γιατί ξέρω πως είναι η πρώτη συμμετοχή, όλοι το περάσαμε εδώ, όλοι το ζήσαμε, το πώς το περιμένουμε για να αγωνιστούμε με την εθνική ομάδα. Πραγματικά ήταν ωραία στιγμή, χάρηκα πολύ κι εγώ. Και αυτό όμως φαινόταν και στο πρόσωπό του και γενικά σε όλη την αποστολή ότι είχε προσμονή στο να μπει και να παίξει. Παραλίγο να βάλει και γκολ, δυστυχώς δεν έβαλε, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα βάλει και πολλά γκολ, γιατί μιλάμε για τη δική μου άποψη ότι είναι ένας, αν όχι ο πιο ταλαντούχος, ο πιο ταλαντούχος Έλληνες που έφεσαι αυτή τη στιγμή. Πώς είναι λοιπόν να παίξεις πρώτη φορά? Πώς είναι, πώς να μας περιγράψεις ή το έκανες πριν από 8 χρόνια? Εντάξει, πρώτη φορά, το πρώτο μου ούδιασμα που θυμάμαι ήταν όταν τραγουδήσαμε τον εθνικό ύμνο. Υπάρχει αυτή η αντριχίλα, αυτό το ότι καταλαβαίνεις ότι αγωνίζει για ένα ολόκληρο κράτος, το έθνος σου. Και υπάρχει μια, δεν ξέρω, μια έξτρα δύναμη βγαίνει από μέσα σου. Κάτι παραπάνω σου δίνει όλο αυτό και την παίρνει μέσα με χίλια που λέμε, μέσα στην πιάτα όλα. Για πάμε πίσω πάλι σε αυτή τη ζεστή στιγμή. Εσύ πώς ένιωσες, όταν τον αγκάλιασες τον Γιάννη? Εντάξει, με τον Γιάννη είναι και λίγο πιο ξεχωριστό, γιατί είναι στην ομάδα που μεγάλωσα κι εγώ, που βγήκα από εκεί. Ένιωσα χαρά, γιατί και εγώ χαμογέλασα πολύ όταν τον είδα. Ήθελα να τον αγκαλιάσω, ήθελα να το φιλήσω και να του δώσω έτσι, να τον χαλαρώσω, ότι να μπει μέσα και να τον απολαύσει. Του είπες κάτι ή τα είπες όλα με την αγκαλιά σου? Τα είπα με την αγκαλιά και του είπα, πες εκεί αυτό που ξέρεις.